ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Έχουμε στο τηλέφωνο την Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, την κυρία Φανή Παπαθωμά. Κυρία Παπαθωμά, καλημέρα και καλή χρονιά να έχουμε. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά. Τώρα το Ράδιο Θήβα εδώ ήταν αποδέχτης παραπώνων και με το Παναγιώτη Σοπούλιος δεν προλάβαινε να σηκώσει τα τηλέφωνα και να απαντά στους πολίτες που αντιμετώπιζαν προβλήματα με το χιόνι σε όλη τη Βιωτία, κυρία Παπαθωμά. Και δικαίως είναι αγανακτισμένοι και κουρασμένοι οι πολίτες. Είναι κουρασμένοι από πάρα πολλά γεγονότα γενικώς στη ζωή μας. Ως πολίτες τούτου του κράτους ήρθε και το χιόνι και πραγματικά δυσκόλεψε λίγο τις καταστάσεις. Τα θέματα τους όμως, όταν λέμε γενικά προβλήματα, δεν μπορώ να κατανοήσω, έτσι επειδή μου μιλάτε πάρα πολύ γενικά, τι ακριβώς εννοείται. Διότι από τη δική μας πλευρά, σαν Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας, ήταν πραγματικά τιτάνιες οι προσπάθειες και ύψιστες στο μέγιστο βαθμό τους. Ήμασταν παντελώς έτοιμοι και το λέω έχοντας απόλυτη αίσθηση αυτών που λέω. Ναι, παράδειγμα, δεν μπορούσαν να πάνε από το ένα χωριό στο άλλο. Είχαν μείνει πηγαίνοντας προς την ενότητα, δημοτική ενότητα Πλατεών και τα λοιπά. Ναι. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να πάνε στα σπίτια τους, τα οποία ενδεχομένως να ήταν σε σημεία που δεν ήταν προσβάσιμα από μηχανήματα και διάφορα. Εντάξει, ο κόσμος καταλαβαίνετε ότι όπου βρίσκει ένα τηλέφωνο γνωστό, ναι, το οποίο το γνωρίζει, ξέρει, θα βρει εκεί κάποιους ανθρώπους, παίρνει και λέει το αυτό που θέλει να πει, το παραπονό του ή οτιδήποτε. Λοιπόν, το καταλαβαίνετε. Γίνω και εγώ λίγο πιο σαφής σε όλα αυτά που μου λέτε. Η Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας, η Περιφέρεια δηλαδή, δεν είναι στη δική της αρμοδιότητα να μπαίνει μέσα στα χωριά, μέσα στους οικισμούς και να καθαρίζει τους εσωτερικούς δρόμους. Αυτά εκ των πραγμάτων δεν γίνεται και ως αρμοδιότητα και λόγω και των μηχανημάτων. Ναι, που έχει, εννοείται. Έτσι. Απλώς εμάς σας καλέσαμε για το δικά δίκτυα των κοινοτήτων. Ναι, ναι. Εκείνο λοιπόν που φροντίσαμε εμείς, γιατί υπήρξε ένα σχεδιασμός, υπήρξε μια σειρά συσκέψεων από τον Οκτώβρη για έναν ενδεχόμενο, για μια πιθανή χιονόπτωση, διότι μπροστά μας είχαμε χειμώνα. Εκείνο λοιπόν που φροντίσαμε στο σχεδιασμό είναι να κρατήσουμε από την πρώτη στιγμή, το Αράχοβα Λιβαδιά Θήβα ανοιχτό, δηλαδή όλο το δευτερεύον που για μας είναι πρωτεύον, το κεντρικό οδικό δίκτυο της Βιωτίας ανοιχτό, καθώς επίσης να παραμένει συνεχώς ανοιχτό και το κάστρο Ερχομενός. Αυτό λοιπόν είχε δύο σκοπούς. Ο ένας σκοπός, το να παραμένουν ανοιχτοί αυτοί οι κεντρικοί δρόμοι. Ο ένας σκοπός ήταν ότι ο νομός δεν έπρεπε να αποκλειστεί από τους όμορους νομούς του, ένα. Και το δεύτερο είναι ότι σε περίπτωση ατυχήματος, τοκετού, είχαμε έγκυες γυναίκες, είχαμε αιμοκαθάρσεις, ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνανε για αιμοκάθαρση. Γνώριζα πάρα πολύ καλά ότι κάθε Τετάρτη οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αιμοκάθαρση μετακινούνται στα νοσοκομεία τους. Λοιπόν, έπρεπε αυτό το οδικό δίκτυο να παραμείνει ανοιχτό για την ασφάλεια των πολιτών. Για να παραμείνει ανοιχτό, επειδή τα καιρικά φαινόμενα ήταν πάρα πολύ έντονα, σας πληροφορώ ότι από την πρώτη στιγμή της χιονόπτωσης μέχρι και που ολοκληρώθηκε η χιονόπτωση την πρωτοχρονιά, το μεσημέρι, για τη χιονόπτωση μιλάω και όχι για τον παγετό, έτσι. Ναι. Τα μηχανήματα δουλεύαν 24 ώρες το 24ωρο. Με αποτέλεσμα να μην κλείσουν καθόλου οι κεντρικοί άξονες. Τώρα, στα εσωτερικά του νομού, δηλαδή Θεσπιές, Μαυρομάτι, Νεοχώρη, Δοβρένα, υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, η χιονόπτωση ήταν πάρα πολύ έντονη, όπως και στην εξωτερική πλευρά και στο κεντρικό δίκτυο. Εκεί επιχειρούσαμε συνεχώς. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Είχαμε και πολίτες οι οποίοι πραγματικά δεν κατανοούσαν τη δυσκολία και την επικινδυνότητα των καιρικών φαινομένων. Μ' ακούτε και πως είμαι και βραχνιασμένη. Ναι, 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 το σας ακούω. Διότι αυτοί βγαίναν οι άνθρωποι για να κάνουν πρωτοχρονιά χωρίς αλυσίδες. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό. Το αποτέλεσμα ήταν 10 η ώρα το βράδυ στο Θίσβη Κανάβαρη να αποκλειστούν 4 αυτοκίνητα με 3
3 μικρά παιδιά τα οποία βρέθηκαν σε κατάσταση υποθερμίας. Για να προσεγγίσουμε λοιπόν από τις 10, καταφέραμε να τους προσεγγίσουμε για να τους απεγκλωβίσουμε, παραμονή πρωτοχρονιάς σας μιλάω, γύρω στις 11.30. Στις 12 παρατέταρτο άλλο ένα αυτοκίνητο εγκλωβίζεται στο Μόρνο. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ήταν αδύνατον, για να καταλάβετε και το ύψος του χιονιού, οι κάτοικοι της περιοχής εκεί καταλαβαίνουν αν μ' ακούν τι λέω, με δύο άτομα εγκλωβισμένα 12 παρατέταρτο στη διασταύρωση της Ελοπίας στο ύψος του Μόρνου. Λοιπόν, ήταν αδύνατον. Ξεκίνησε λοιπόν 12 παρατέταρτο από το Κυριάκη Ελπιστιοφόρο, το οποίο πέρασε, να σκεφτείτε, για να καταλάβετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με αυτοθυσία δουλέψαν, έτσι, και πραγματικά αισθάνομαι υποχρεωμένη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, ενώ τους μηχανηματάδες. Ναι. Από το Κυριάκη ξεκίνησε 12 παρατέταρτο ο ιδιώτης με ελπιστιοφόρο, ανέβηκε μέσω αρβανίτσας όλο τον Ελικόνα, μιλούσε συνεχώς μαζί μας από το κέντρο επιχειρήσεων, ήμασταν όλοι στην υπηρεσία. Όταν άρχισε να κατεβαίνει προς τα κάτω, η κατάσταση ήταν τραγική. Όταν ακούς λοιπόν ένα ελπιστριοφόρο, τον οδηγό του ελπιστριοφόρου, 12 και 20, να σου λέει «είναι αδύνατο να προχωρήσω, κινδυνεύω», ταυτόχρονα όμως, για να καταλάβετε την επικινδυνότητα και να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, ταυτόχρονα όμως, σαν εναλλακτική λύση, ειδοποιήσαμε τη Γενική Γραμματεία στην Αθήνα, πολιτικής προστασίας. Και μιλώντας εκεί με τον στρατηγό, μας έστειλε ελπιστριοφόρο από την Τανάγρα. Λοιπόν, το οποίο βέβαια τους προσέγγισε πολύ πιο εύκολα, γιατί μπήκε από το 85, μπήκε από την κάτω την είσοδο, στις 12 και 1 λεπτό. Κάναμε λοιπόν πρωτοχρονιά στο τηλέφωνο με τους εγκλωβισμένους και 12 και 1 λεπτό το ελπιστριοφόρο από την κάτω πλευρά προσέγγισε και απεγκλώβησε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το βράδυ όλο της πρωτοχρονιάς υπήρχαν απεγκλωβισμοί ανθρώπων. Εάν δεν γίνονταν αυτοί οι απεγκλωβισμοί, θα θρηνούσαμε θύματα. Τα τρία παιδιά ήταν σε κατάσταση υποθερμίας. Ξημέρωσε λοιπόν με το καλό η μέρα της πρωτοχρονιάς. Οι δρόμοι έχουν κρατηθεί ανοιχτοί, το κεντρικό οδικό δίκτυο μιλάω, έτσι, το Κάστρο Ερχομενός και το Αράχο Βαλιβαδιά Θήβα, και την ημέρα της πρωτοχρονιάς λοιπόν μπήκαμε στο Λουτουφί, στο Μελισσοχώρι, στις Πλατές, κάπου διάβασα ότι με παρέμβαση και ξεκινήσαμε τον εξοπλισμό εκεί. Περνούν αυτοκίνητα 4x4. Γιατί 4x4, ας πούμε, άλλοι δεν έχουν όλοι 4x4 αυτοκίνητα, αυτό λοιπόν λέω. Ακούστε τώρα, θα σας πω. Στο Λουτουφί λοιπόν, φτάνοντας το πρωί, ανήμερα της πρωτοχρονιάς, είχα μπροστά μου, ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο, στον απεγκλωβισμό του Λουτουφίου, είχαμε δύο ούνοι μου που προσπαθούσαν να μπουν μέσα. Ήταν αδύνατο να μπουν μέσα. Αδύνατο. Ήρθε λοιπόν το μεγάλο το μηχάνημα, ο εκφορτωτής, το ελπιστριοφόρο, μπροστά αυτό, δεύτερο μαχαίρι πίσω. Και πίσω εμείς, για να διανοίξουμε το Λουτουφί γύρω στις 3 με 4 ώρα το μεσημέρι, από το πρωί. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. 24 μηχανήματα είναι στη Βιωτία, αλλά δεν υπάρχουν αυτά. Ό,τι υπήρχε έπεσε μέσα στον ομό. Αφού λοιπόν άνοιξε Λουτουφί, Μελισσοχώρι, Πλατεές, Λεύκτρα, Ελοπία. Σας τα λέω με τη σειρά όπως πηγαίνει το οδικό δίκτυο, γιατί ανήμερα την πρωτοχρονιά έφυγα από την περιοχή 9 η ώρα το βράδυ. Αφού λοιπόν διανύχθηκαν αυτά, και μάλιστα να σας πω κιόλας μέσα στις Πλατεές, ενώ δεν ήταν δική μας αρμοδιότητα, ρώτησα αν υπάρχει εγκυμονούσα και μου είπαν ναι, και ανοίξαμε και το κομμάτι, το δρόμο που οδηγούσε στο σπίτι της Αιγίου. Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτό, ξεκίνησε η μάχη του αλατιού. Όλη τη νύχτα χθες ρίχναν αλάτι, όλη τη νύχτα, σε όλους τους δρόμους της Βιωτίας λοιπόν χθες έπεφτε αλάτι, στις γέφυρες επίσης έπεφτε αλάτι, στις διασταυρώσεις που κατέβαζαν και οδηγούσαν στο κεντρικό οδικό άξονα της Βιωτίας έπεφτε αλάτι,
Σήμερα λοιπόν, Σάββατο, ξημερώνοντας, βλέπετε ότι είμαι στο γραφείο. Αυτή τη στιγμή η πολιτική προστασία, ο διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών, ο κύριος Μαριγούδης, είναι πάλι έξω στα χωριά, σε αυτή την περιοχή, στη δύσκολη περιοχή, και στις 1 η ώρα το μεσημέρι θα φύγω κι εγώ για να κάνω, να δω πάλι τι γίνεται. Επειδή είχα πάρα πολλά παράπονα χθες από τα Βάγια, ειδικά για το ρεύμα και το νερό. Ναι. Να ξέρετε ότι στην περιοχή των Θεσπιών μου ζητήθηκε από το Δήμαρχο ελπιστριοφόρο να ανοίξει το δρόμο για να φτάσει η ΔΕΗ στους μετασχηματιστές για τη σύνδεση του ρεύματος. Για την περιοχή των Βαγιών δεν είχαμε τέτοιο αίτημα. Παρ' όλα αυτά όμως έγινε. Δηλαδή ό,τι μπορούσαμε από την πλευρά μας, και είναι δική μας αρμοδιότητα, το τονίζω, έτσι, έγινε. Και πραγματικά δημόσια θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που ήταν πάνω στα μηχανήματα, που επί 3-24 ώρα, επί 3-24 ώρα, το τονίζω γιατί είναι απάνθρωπο, ήταν πάνω στο τιμόνι σε πάρα πολύ επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Από ένα σημείο εκεί ύστερα αισθανόμουν και υπεύθυνη και για την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων που οδηγούσαν αυτά τα μηχανήματα, ξέρετε. Κάποιοι δε από αυτούς βρέθηκαν στο νοσοκομείο με ψήξεις από χθες. Μάλιστα. Δεν υπήρχαν και άλλες αντοχές στους ανθρώπους που οδηγούσαν τα μηχανήματα. Δηλαδή πλέον είχαν εξαντληθεί οι άνθρωποι. Ναι, προηγουμένως είχα και τον πρόεδρο του ΧΤΕΛ εδώ, τον κύριο Παπαχαλάπου, ο οποίος εκείνος μας είπε για τα προβλήματα που υπήρχαν στις κοινωνίες και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και ακόμη. Και ναι, είπαμε πάλι έξω είναι το κλιμάκιο, ναι. Και εγώ 1 η ώρα θα φύγω και θα είμαι πάλι. Είπαμε ευτυχώς ότι το χιόνι μας βρήκε σε περίοδο που τα σχολεία είναι κλειστά και δεν δημιουργηθήκαν περαιτέρω προβλήματα. Παρ' όλα αυτά όμως, αν τα σχολεία ήταν ανοιχτά, να ξέρετε ότι το κεντρικό οδικό δίκτυο θα ήταν ανοιχτό, τα θέματα θα τα είχαμε. Ίσως στις καθόδους στο κεντρικό δίκτυο, δηλαδή από Μαυρομάτι να κατέβεις στη Διασταύρωση, από τα Βάγια να κατέβεις στη Διασταύρωση. Στις Διασταυρώσεις τις κρατήσαμε όλες ανοιχτές με αλάτι και ταυτόχρονα καθαρίζαμε και όλους τους εσωτερικούς δρόμους. Αλλά σας λέω, παραμονή πρωτοχρονιάς, όταν όλα τα μηχανήματα είναι εγκλωβισμένα στο Θύσβη Κανάβαρη για απεγκλωβισμό ανθρώπων, έπρεπε να ξημερώσει η πρωτοχρονιά για να φύγουν αυτά τα μηχανήματα, έτσι, να πάνε να ανοίξουν τα αποκλεισμένα χωριά. Τουλάχιστον οι άνθρωποι στα χωριά τα αποκλεισμένα, τουλάχιστον, ήταν στα σπίτια τους. Οι εγκλωβισμένοι ήταν μέσα σε μια χιονοθύελα, σκεπασμένοι. Σας λέω, τα παιδιά, αν σας μιλήσει ο αστυνομικός διευθυντής, ο διευθυντής της πυροσβεστικής, ο κύριος Οικονόμου, που ολοκλήρωσε τον αποκλωβισμό των 3 μικρών παιδιών, η κατάσταση ήταν τραγική. Τα παιδιά ήταν με υποθερμία. Ανευθυνότητα των πολιτών. Σε ποιο χωριό ήταν αυτά τα παιδάκια? Στο Θύσβη Κανάβαρη. Στον δρόμο, ναι, πάνω στο, ναι, ναι, ναι. Ο οποίος είναι καινούριος δρόμος κατά βάση, έτσι. Ναι, αλλά όταν ξεκινάς παραμονή πρωτοχρονιάς, χωρίς αλυσίδες, με χιονοθύελα, καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, με τον Περιφερειάρχη ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία. Υπήρχε και άλλο ένα θέμα την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Υπήρχε το θέμα ότι 4 με 9 είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων από τη Σπαθέ. Ναι, είχαν. Άρα, και αναμενόμενο ήταν, και αυτός ήταν ο τρόμος ο δικός μας στη Βιωτία, τα βαριά οχήματα να διέλθουν μέσα από τη Βιωτία. Έχοντας αυτό λοιπόν κατά νου, καθαρίζαμε τον κεντρικό οδικό άξονα, όπως σας είπα, για να μην διπλώσει η Νταλίκα, και έχουμε πρόβλημα για το δίπλωμα της Νταλίκας. Ναι, ναι. Καταφέραμε όμως, ο Περιφερειάρχης κατάφερε να το ανατρέψει αυτό, γιατί ξέρετε είναι υπουργική απόφαση, έτσι δεν είναι εύκολο. Να το ανατρέψει λοιπόν αυτό και να απαγορευτεί η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων έως και 3 τόνους μέσα από τη Βιωτία. Να απαγορευτεί γενικώς. Και το βράδυ επίσης, σε απόλυτο συντονισμό με την τροχέα, οι αστυνομικοί όλων των των αστυνομικών τμήματων, ναι, βγήκαν στις διασταυρώσεις και απαγόρευσαν την κυκλοφορία των οχημάτων χωρίς αλυσίδες. Δεν γινόταν. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρχαν πολίτες οι οποίοι κινήθηκαν έτσι. Άρα όλη η δύναμη έπεσε στον απεγκλωβισμό αυτών των ατόμων την παραμονή της πρωτοχρονιάς το βράδυ. Ήταν πολλά τα αυτοκίνητα. Σας λέω, 4 αυτοκίνητα μέχρι τις 12 και άλλο ένα. Ωστόσο, 5-6 αυτοκίνητα. Ωστόσο, δεν έλειψαν τα προβλήματα και στην Παθέ, στο οδικό δίκτυο της Βιωτίας. Η Παθέ, μισό λεπτό να κλείσω το κινητό μου.
Λοιπόν, η ΠΑΘΕ είναι μια άλλη ιστορία, έτσι. Ναι. Η ΠΑΘΕ δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Η ΠΑΘΕ ανήκει στη Νέα Οδό. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε πριν από λίγο καιρό, είχα καλέσει τη Νέα Οδό εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας, όπου εκείνοι μου δήλωσαν ότι είναι έτοιμη σε περίπτωση χιονιού για να μην κοπεί η Ελλάδα στη μέση μέσω της Εθνικής Οδού, έτσι. Είναι κάτι που δεν είναι δικό μας, δική μας αρμοδιότητα. Ναι, ναι, το αντιλαμβάνομαι. Το έτσι. Και μάλιστα, αφού τους είδα τόσο έτοιμους, τους ζήτησα σε περίπτωση χιονιού να κρατιέται ανοιχτό το νοσοκομείο της Δίβας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας πληροφορώ, επειδή εκείνη την ημέρα με την σφοδρή χιονόπτωση που ήταν 3 χιλιόμετρα η ΠΑΘΕ κλειστή στο κάστρο, από πάνω στη γέφυρα του κάστρου, κάστρο ερχομενός Λιβαδιά, στο ίδιο σημείο που ήταν τα καιρικά φαινόμενα και για μένα και για εκείνους, και για μας εδώ στην περιφέρεια και για εκείνους. Στο ίδιο σημείο από πάνω λοιπόν το κάστρο ήταν ανοιχτό και ακριβώς κάτω από τη γέφυρα ήταν μια ουρά τριών χιλιόμετρων με αυτοκίνητα εγκλωβισμένα. Λοιπόν, το νοσοκομείο της Θήβας δώσαμε μάχη να κρατιέται ανοιχτό. Το στρατόπεδο της Θήβας επίσης μάχη, εκεί ήταν ο κύριος Αναστασίου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος. Γενικώς όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ήταν στις θέσεις τους. Δημόσια να τους πω ένα ευχαριστώ, διότι συνδράμαν πραγματικά στο έργο της Περιφέρειας. Και επίσης στην πολιτική προστασία και στο Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Μαριγούδη, ο οποίος 4 ώρα τη νύχτα με την καινούργια χρονιά επόπτευε το κάστρο ερχομενός. Μάλιστα. Οπότε, κυρία Παπαθωμά, αυτή αν τη στιγμή... Αν δημιουργηθήκαν προβλήματα ναι. Από την πλευρά μου, σαν αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, θέλω από τους συμπολίτες μου να ζητήσω συγγνώμη, έχοντας όμως κάνει ό,τι είναι δυνατόν σαν περιφέρεια για να ελαχιστοποιήσουμε τα θέματα. Τα προβλήματα, δεν υπήρχε κάτι άλλο να κάνουμε. Προς τιμή σας είναι αυτό, το ότι ζητάτε συγγνώμη. Έχω απόλυτη δηλαδή γνώση αυτών που λέω. Μάλιστα. Ποια είναι η εικόνα τώρα που έχουμε αυτή τη στιγμή στο δίκτυο της Βιωτίας? Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει πάγος ισχυρός παντού. Ναι. Σας είπα, πέφτει αλάτι όλη τη νύχτα και συνεχίζει. Κλιμάκιο της πολιτικής προστασίας με τις τεχνικές υπηρεσίες έφυγε πριν ένα 20 λεπτό για όλα τα μέρη της που αναφέραμε, δηλαδή Θεσπιές, Μαυρομάτι, μετά θα ανέβουν, θα κατέβουν Θίσβη Κανάβαρη, από εκεί θα πάνε Πλατές, Λουτουφή κτλ. Για έναν έλεγχο. Και εγώ μία η ώρα το μεσημέρι θα συναντηθώ μαζί τους για να ξανακάνω πάλι τον έλεγχο και να εντοπίσω τα προβλήματα. Μάλιστα. Οπότε να πούμε λίγο για τα θέματα υγείας που προέκυψαν. Υπήρχαν σημαντικά θέματα υγείας που προέκυψαν με... Ένα σπάσιμο χεριού είχαμε. Μία κυρία η οποία έπεσε και έσπασε το χέρι της. Στις Πλατές. Δεν είχαμε κάτι σοβαρό, έτσι? Όχι. Μάλιστα. Σας είπα, οι νεφροπαθείς μετακινήθηκαν όλοι, ναι. Δεν υπήρχε πρόβλημα, ναι. Και επίσης δεν είχαμε θέμα με τις εγκύους. Είχαμε ζητήσει και είχαμε πάρει τι εγκυμονούσες είχαμε. Εντάξει, τώρα και σαν γυναίκα έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Ναι, το αντιλαμβάνω. Να, το αντιλαμβάνεστε, ναι. Τι εγκύους έχουμε, ναι. Και είχαμε εικόνα. Κρατούσαμε το νοσοκομείο της Θήβας ανοιχτό, ναι. Της Λιβαδιάς ούτως ή άλλως, γιατί δεν ήταν τόσο έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Ήτανε, αλλά όχι με τέτοια δυναμική. Μάλιστα. Από περιπτώσεις ζημιών είχαμε κάτι, είτε σε ακίνητες περιουσίες, είτε σε γεωργικές καλλιέργειες? Αυτό δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε. Δεν μπορείτε να το εκτιμήσετε ακόμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς να το εκτιμήσουμε. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Παπαθωμά, 25 Ιανουαρίου έχουμε εκλογές. Επηρεάζεται η λειτουργία της περιφέρειας και το πρόγραμμά της από τις εκλογές της? Όχι, βέβαια. Όχι, η αυτοδιοίκηση έχει τη δική της αυτονομία, τους δικούς της νόμους, τους, ναι, δικούς της κανόνες. Ως Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας, τα διαδικαστικά όλα που αφορούν τις εκλογές, βεβαίως και είμαστε έτοιμοι, σύμφωνα με την νομοθεσία, τα διαδικαστικά εννοώ, έτσι, εκλογικά τμήματα κτλ. Ναι, εκλογικά τμήματα κτλ. Μάλιστα. Να ξέρετε ότι περιμένουμε και νέο κύμα κακοκαιρίας. Το γνωρίζω. Το γνωρίζετε κι αυτό. Το μόνο που με απασχολεί, ναι, 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 είναι ότι οι άνθρωποι που οδηγούν τα μηχανήματα είναι εξαντλημένοι. Αυτό με απασχολεί μόνο. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ενημερώσατε τον κόσμο. Πάντα ο κόσμος, όταν ακούει τους υπευθύνους, αισθάνεται κάπως καλύτερα, να το ξέρετε αυτό. Να ξέρετε, το βάρος των ευθυνών το αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ έντονο.
Γι' αυτό και ό,τι περνούσε από το χέρι μας, εμένα σαν Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας και όλων των Περιφερειακών Συμβούλων και του Περιφερειάρχη, είμαστε παρόντες και ήμασταν παρόντες και παρούσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαθωμά. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά και στους ακροατές. Γεια σας, να είστε καλά. Γεια σας.